Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Πολλά τα γεγονότα και σήμερα. Θα προσπαθήσουμε με ψυχραιμία να τα πάρουμε ένα-ένα, τουλάχιστον να συνοψίσουμε τις κυριότερες εξελίξεις. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτές, επιτρέψτε μου ένα κορυφαίο γεγονός που προέρχεται από τη γειτονική μας Κωνσταντινούπολη. Να δούμε τα πλάνα, να ακούσουμε το φυσικό ήχο και να περάσουμε στην εκπομπή μας απόψε. Πάμε λοιπόν, φυσικός ήχος. Στην Αγία Σοφία, τι έγινε? Με ακούει το κοντρόλ? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. لبون. Δεν είναι μόνο εικόνες, κυρίες και κύριοι. Είναι μία ολόκληρη ζωντανή κάλυψη των προσευχών και της ανάγνωσης αποσπασμάτων του Κορανίου που μετέδωσε η κρατική τουρκική τηλεόραση. Ξεκίνησε το πρόγραμμα λίγο πριν τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν το χάραμα. Για πολλές ώρες λοιπόν η Αγία Σοφία είχε μετατραπεί σε τόπο μουσουλμανικής προσευχής. Αναπέμπονταν ψαλμοί και ύμνοι του Κορανίου και βεβαίως γινόταν και ανάγνωση αποσπασμάτων από το Κοράνι. Αυτό, καταπατώντας το γεγονός ότι η Αγία Σοφία έχει κηρυχθεί μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO, ότι η Αγία Σοφία έχει το χαρακτήρα του μουσείου, τουλάχιστον εδώ και πολλές δεκαετίες, και ότι το θρησκευτικό συνέστημα εκατομμυρίων χριστιανών, όχι μόνο Ορθοδόξων, εκατομμυρίων χριστιανών, το οποίο είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, σε ολόκληρο τον κόσμο αναγνωρισμένο από την Παγκόσμια Δικαιακή Ένωμη Τάξη, καταπατάται κατά αυτόν τον τρόπο, κατά τον χειρότερο και πλέον προκλητικό, στον χειρότερο και πλέον προκλητικό βαθμό. Να σας πω ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Όλα αυτά οργανώθηκαν με προσωπική εντολή του Προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν, ο οποίος απέστειλε μάλιστα για να είναι παρόν και ένας υφιστάμενός του στην εκτελεστική εξουσία της γειτονικής μας χώρας, που είναι ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, μιας παντοδύναμης διεύθυνσης που υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας. Ήταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής, καθ' όλη τη διάρκεια της μουσουλμανικής λειτουργίας, η οποία, όπως σας είπα, μεταδόθηκε ζωντανά για πολλές ώρες από το κρατικό κανάλι της τουρκικής τηλεόρασης. Η μετάδοση ξεκίνησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μιλάμε για μια πρόκληση η οποία προκάλεσε, εκτός των άλλων, την αντίδραση όλου του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, έκανε έντονο διάβημα προς τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον κύριο Φραντσέσκο Μπανταρίν, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι, δεν επέδειξε τα ανακλαστικά που θα έπρεπε να έχει επιδείξει για την καταπάτηση και τη βεβήλωση του χαρακτήρα αυτού του μοναδικού μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη σφραγίδα της UNESCO, την οποία ο κύριος Μπανταρίν κατά τα άλλα εκπροσωπεί. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, αυτά εκπέμπονται από την γειτονική μας Τουρκία λίγες μέρες μετά τα δήθεν μηνύματα φιλίας που εξέπεμψε εδώ στην Αθήνα με την επίσκεψή του ο Τούρκος Πρωθυπουργός και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, ο κύριος Μπιναλί Γιλντιρίμ. Ταυτόχρονα είχαμε μπαράζ παραβάσεων και παραβιάσεων στον εναέριο χώρο του Αιγαίου από πολεμικά αεροσκάφη της τουρκικής αεροπορίας. Όπως είπαμε, αυτό το καλοκαίρι θα είναι αρκετά θερμό.
Χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα, αυτοσυγκράτηση και κυρίως συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα καλοκαίρι από το οποίο προσδοκούμε πολλά σε επίπεδο τουριστικού ρεύματος και γενικότερα σε επίπεδο καλών ειδήσεων στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα διαμορφώνεται με πολλές και πυκνές εξελίξεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πεδίο. Στο εσωτερικό πεδίο είχαμε σήμερα μια ταραγμένη μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι προσπαθήσαμε να μετακινηθούμε από το κέντρο και εκτός κέντρου ή από εκτός κέντρου και προς το κέντρο, τραβήξαμε τον παθό μας, τον τάραχο, όπως πολύ απλά λέμε. Είχαμε πορείες των συμβασιούχων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είχαμε επεισόδια και μπροστά στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Προσπαθούν και επιτυχάνουν να ρίξουν το ρολό και επιχειρούν να μπουν μέσα και να ρίξουν σκουπίδια. Άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι τους εμπέζει το πολιτικό δυναμικό της χώρας και κυρίως τους εμπέζει στον παρόντα χρόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τους υπεσχέθη παράταση, τους υπεσχέθη ανανέωση των συμβάσεων και για ορισμένους ακούστηκαν, δεν λέω για όλους, ορισμένες φορές περί μόνιμοποίησης και τώρα λέει ότι θα προκηρύξει τις θέσεις νέων συμβασιούχων. Λοιπόν, είχαμε επεισόδια. Στη συνέχεια προσπάθησαν να πάνε και στη Βουλή και εκεί είχαμε ρήψη χημικών, καθώς μια ομάδα από θερμόαιμους επιχείρησε να μπει μέσα στο Κοινοβούλιο. Θα δούμε ότι την ώρα που προσερχόταν για συνομιλία με τον κύριο Σκουρλέτη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Σαμαρουσίου, ο κύριος Πατούλης, δέχθηκε προπυλακισμούς, του ρίξανε νερά, του ρίξανε καφέδες. Απαράδεκτες εικόνες. Απαράδεκτες εικόνες, γιατί και η ΚΕΔΕ κάνει ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολλές περιοχές πλέον έχουμε τις πόλεις να περικυκλώνονται από σωρούς σκουπιδιών. Είδαμε και εικόνες εδώ στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Ακρόπολη, σωρούς σκουπιδιών δίπλα σε τουρίστες, οι οποίοι ήρθαν να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο ζωής, δηλαδή να επισκεφθούν την Ακρόπολη και τους γύρω χώρους για να δουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα χρόνιο. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται εχμάλωτοι και πρέπει να βρεθεί λύση. Ταυτόχρονα πρέπει να βρεθεί λύση γιατί οι περισσότεροι προσφέρουν στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν. Πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να μιλήσει με τρόπο αληθινό και ειλικρινή και αξιόπιστο και να καθίσουν όλοι πάνω στο πρόβλημα να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα να σας πούμε ότι το Δέλτα Νιτάφ ξυφούλκησε σήμερα. Και είπε κάτι το οποίο θα έλεγα ψυχανεμίζεται και ο πιο απλός Έλληνας στις εσχατιές της ελληνικής επικράτειας, σε κάθε ελληνικό καφενείο. Δηλαδή ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα, τα super duper πλεονάσματα για τα οποία δεσμεύεται η παρούσα κυβέρνηση, είναι ανέφικτο στην πράξη να γίνουν πραγματικότητα. Τι είπε το Δέλτα Νιτάφ? Είπε δεν μπορεί το 2% να το πιάσει η ελληνική οικονομία μετά το 2022. 1,5, μέχρι το 1,5 μπορούμε να φτάσουμε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να σας πούμε ότι συνεχίζεται η μεγάλη ιστορία που άνοιξε από την δημοσίευση διαλόγων του ανακριτικού υπαλλήλου του λιμενικού, του κ. Χριστοφορίδη, ο οποίος εφαίρετο ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του Υπουργού Αμήνης του κ. Καμένου. Εφαίρετο. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υπόθεση και ταυτόχρονα η δημοσίευση της πληροφορίας ότι και ο κύριος Καμένος είχε απευθείας επικοινωνία με τον καταδικασμένο για υποθέσεις ναρκωτικών ισοβήτη κύριο Μάκη Γιαννουσάκη. Λοιπόν, συνεχίζεται όλη αυτή η υπόθεση. Σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου διέρευσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι γίνεται ενορχιστρωμένη προσπάθεια ενοχοποίησης του κυρίου Καμένου και ότι κάποιοι εκτελούν συμβόλαια πολιτικής του εξόντωσης. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα, κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζω να λέω και το εννοώ, σε έναν κόσμο που αλλάζει, αλλάζει βία. Έχουμε ραγδαίες ανατροπές στη χώρα μας, αλλά και στον περίγυρό μας. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε τη ζωή μας να γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, όλο και πιο δύσκολη. Αναζητούμε λοιπόν διέξοδο και έναν τρόπο, έναν διάδρομο, ένα μονοπάτι για να δούμε έστω και από μακριά το ξέφωτο. Καλωσορίζω Γιώργο Δημαρά από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Β' Αθήνας. Καλησπέρα σας. Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή Επικρατείας από τη Νέα Δημοκρατία.
Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρο γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Παναγιώτη Καρβελά, νομίζω στην πρώτη τηλεοπτική του παρουσία, έκανα λάθος. Ακριβώς. Γραμματέα, το νέο γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού, τον ΑΝΕΛ. Καλησπέρα σας. Καλορίζικος. Και τον γνωστό σε εσάς δημοσιογράφο, ιστότοπος Πιτσούνι Σίτι, τον κύριο Αντώνη Διονά. Έχουμε κάνει διαδρομές τον τελευταίο καιρό μαζί για να προσεγγίσουμε το πρόβλημα της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη, ιδιαίτερα κυρίες και κύριοι του πιο οικονομικά αδύναμου πολίτη, και στο χώρο της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι πέρα από την οικονομική και την κοινωνική κρίση, η κρίση ασφάλειας, η κρίση στα θέματα προστασίας του πολίτη είναι και αυτή εξαιρετικά οδυνηρή. Δεν δεσμεύονται οι κυβερνήσεις από μνημόνια για να προστατεύσουν τον πολίτη. Και ειδού το δείγμα για το ακριβώς αντίθετο. Μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι στην Οδό Μαυροματέων. Όσοι δεν ξέρουν, είναι ο δρόμος που είναι πίσω από την Πατησίων. Ένας ωραίος δρόμος. Και σε αυτό το δρόμο εκβάλλει και το κτίριο της Ανωτάτης Εμπορικής. Ένας δρόμος πολυσύχναστος, με αφετηρίες λεωφορείων, με αφετηρίες ταξί, με πάρα πολύ κόσμο να περνάει, ακόμη και με μικρά παιδιά, με ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι έγινε λοιπόν σήμερα το μεσημέρι? Σήμερα το μεσημέρι υπήρχε πολλή κίνηση. Στην κίνηση λοιπόν εγκλωβίστηκε και ένα περιπολικό, στο οποίο υπήρχαν δύο αστυνομικοί και υπήρχε με χειροπέδες και ένας Μπαγκλαντεσιανός, από ό,τι μάθαμε στη συνέχεια, ο οποίος είχε συλληφθεί για παράνομο εμπόριο. 20 λοιπόν άτομα με κουκούλες, προφανώς ήρθαν από τα Εξάρχεια, έτσι λένε οι πληροφορίες, μπλοκάρισαν το περιπολικό, το ήδη μπλοκαρισμένο από την κίνηση, άρχισαν να χτυπάνε τους αστυνομικούς, οι οποίοι το εγκατέλειψαν και τον κρατούμενο βεβαίως, και έφυγαν αλόφρονες για να σώσουν τον εαυτό τους, και βεβαίως απελευθέρωσαν τον κρατούμενο, δεν είχαν τρόπο να του βγάλουν τους χειροπέδες, αλλά και αυτός ο άμυρος έφυγε προς το πεδίο του Άρεως και τον μάζεψαν μετά από λίγο οι αστυνομικοί κάτω από ένα δέντρο με τις χειροπέδες πάντοτε περασμένες στα χέρια. Και βεβαίως άρχισαν να καταστρέφουν το περιπολικό. Η εικόνα είναι πρωτοφανής. Η είδηση ταξιδεύει στις τέσσερις άκρες της γης και δείχνει το μέγεθος της ανομίας στο οποίο έχει αφαιθεί το λεκανοπέδιο, αλλά επιτρέψτε μου να πω και μεγάλα τμήματα της υπόλοιπης Ελλάδας τον τελευταίο καιρό. Για την ανομία αυτή υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες που αφορούν τον πολιτικό προϊστάμενο του σχετικού Υπουργείου, του συγκεκριμένου Υπουργείου, τον κύριο Τόσκα. Και βεβαίως το ερώτημα είναι αν ο κύριος Τόσκας θέλει και δεν τον αφήνει ο κύριος Τσίπρας, ή αν ο κύριος Τσίπρας θέλει και ο κύριος Τόσκας δεν θέλει και δεν μπορεί. Πάντως αυτή η κατάσταση με τα διάφορα άβατα στο κέντρο της Αθήνας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας. 471 σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έκαναν μία παρέμβαση που συζητείται τις τελευταίες μέρες. Απευθύνθηκαν στην πολιτεία, απευθύνθηκαν στον Μπρίτανη. Και τι είπαν? Είπαν ότι το πανεπιστήμιο στο οποίο πάμε να μάθουμε γράμματα, εμείς τα παιδιά του ελληνικού λαού, έχει γίνει άντρο ανομίας και άντρο ελεύθερης και προκλητικής διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Ζήτησαν λοιπόν να υπάρξει παρέμβαση για να εισπράξουν από τον κύριο Γαβρόγλου την παροιμιώδη έκφραση ότι αυτά τα θέματα μπορεί μόνο να αντιμετωπίσει ένα ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Λες και η πολιτεία να είναι για να απολαμβάνει τα προνόμια των δημοσίων αξιωμάτων και για να πηγαίνει έρχεται μόνο στη Βουλή. Κύριε Δημαρά, θα ξεκινήσω από αυτό. Ήταν εικόνα ντροπής. Είναι εικόνα που ντροπιάζει τη χώρα. Αλλά επιτρέψτε μου, ντροπιάζει και την κυβέρνηση. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κάτι πρέπει να κάνει. Αν δεν μπορεί ή δεν θέλει ο κύριος Τόσκας, πρέπει να στείλει ένα άλλο στέλεχος της κυβέρνησης και των συγκυβερνών των κομμάτων. Εάν όμως ο κύριος Τσίπρας του απαγορεύει να κάνει τη δουλειά του, τότε υπάρχει μείζον θέμα για την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη, δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τα όργανα της αστυνομίας κατά την επιτέλεση του δικού του καθήκοντος. Τη δική σας αντίδραση, παρακαλώ. Δεν δείτε. Η ασφάλεια είναι βασικό ζήτημα για την κοινωνία μας. Και ανθρώπινο κάθε δικαίωμα. Για τον κάθε πολίτη και ανθρώπινο δικαίωμα, όπως λέτε. Η εφαρμογή των νόμων. Η λογική στην αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων. Που είναι εκφυλιστικά φαινόμενα για μια κοινωνία.
Και δεν μπορούμε έτσι να τα ερμηνεύουμε τόσο εύκολα. Βεβαίως έχουν τις αιτίες τους, αλλά θα πρέπει και το κράτος να εφαρμόζει τους νόμους. Δεν μπορεί να σταθεί μια κοινωνία χωρίς να εφαρμόζονται οι νόμοι. Το ρεπορτάζ το δικό μας, ξέρετε τι λέει. Το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι εκεί απέναντι στο Green Park μαζεύονται κάθε βράδυ κάθε λογής παραβατικά άτομα, κάνουν πάρτι, ανάβουν φωτιές. Πού είναι η αστυνομία για να προστατεύσει τους κατοίκους? Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα τα ξέρουμε ότι προϋπήρχαν. Όχι, δεν προϋπήρχαν σε αυτή την έκταση, κύριε Δημαρά. Όχι, λέω προϋπήρχαν. Δεν προϋπήρχαν σε αυτή την έκταση. Και δεν έβγαιναν υπουργοί στο παρελθόν να μιλάνε για άβατα. Δεν θέλουν να δικαιολογήσουν. Και να παραχωρούν τμήματα του δημοσίου χώρου σε κάθε λογής αναρχικά και παραβατικά άτομα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λέω τέτοια φαινόμενα προϋπήρχαν και ξέρουμε πόσες φορές κάηκε το Πολυτεχνείο, πόσες φορές αν τότε η εμπορική είχε καταληφθεί. Δεν μπορείς να μπεις πλέον στα κτίρια των πανεπιστημίων. Και η κυβέρνηση και τι κάνει, γιατί έχουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κυβερνήσεις και κυβέρνηση φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Εγώ λέω ότι πρέπει να λάβουν μέτρα. Και όσον αφορά την οργάνωση, την καλή εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων κλπ. Και όσον αφορά. Μια χαρά είναι οι αστυνομικές δυνάμεις. Και όσο. Όταν δέχονται όμως αυτού του είδους επιθέσεις. Εδώ μιλάμε για μάχη πόλεων, για μάχη χαρακομμάτων. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί λέτε ότι ο Υπουργός είπε στις. Δεν θέλει ο Υπουργός. Τις δυνάμεις. Όταν ο Υπουργός λέει τη λέξη άβατο, δίνει το μήνυμα. Λέει, παιδιά, όπου φύγει, φύγει. Όπου φύγει, φύγει. Σε λίγο θα φτάσουμε στο σημείο να ελέγξουμε τους αστυνομικούς, γιατί τόλμησαν να πλησιάσουν τα εξάρχεια. Πάντως. Έπρεπε να πάνε μέσω ψυχικού και φιλοθέης. Κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτά τα ζητήματα, όπως έχω πολλές φορές πει, θέλουν και ψυχραιμία. Και συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Δημαρά, ζητήματα. Είναι πολύ απλό να κάνει τη δουλειά της κυβέρνησης. Το θέμα είναι δεν την κάνει, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν την κάνει. Να σας πω γιατί. Γιατί έχει κολλήματα της αριστερής εφηβικής ηλικίας. Εγώ νομίζω ότι. Γι' αυτό έχει κολλήματα. Αυτά τα κολλήματα έχουν ξεπεραστεί. Και επειδή εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές ακραίες λόγω μνημονίων, ό,τι πουν οι Γερμανοί, τι κάνει, ξεσπάει στα υπόλοιπα. Και λέει, άσε τους υπολείπους. Τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές τις επιβάλλανε άλλοι στην πατρίδα μας και δυστυχώς αναγκάζεται σήμερα η κυβέρνηση να τις εφαρμόσει. Και ξέρουμε ότι και αυτή η κυβέρνηση και οι επόμενες κυβερνήσεις. Το αποδέχεστε αυτό που λέει ο κύριος Φίλης, ότι εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές η κυβέρνηση. Τα μνημόνια περιέχουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Σας συγχαίρω για την ειλικρινιά σας. Όχι, αυτή είναι μια αλήθεια. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες σήμερα που να αρνηθούν αυτή την αλήθεια. Σας συγχαίρω για την ειλικρινιά σας. Εγώ ξέρετε ότι πιστεύω ότι ο νεοφιλελευθερισμός, η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση θα οδηγήσει όλη την ανθρωπότητα και τη χώρα μας σε ένα διέξοδο. Μάλιστα, αυτό δεν σημαίνει αυτό ότι στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Σήμερα δεν εφαρμόζουμε νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Εκείνο που θέλω να πω ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές η χώρα μας τις εφαρμόζει, γιατί σήμερα και αυτή η κυβέρνηση και οι επόμενες κυβερνήσεις δυστυχώς θα πληρώνουν γραμμάτια και δεσμεύσεις που έρχονται από προηγούμενες κυβερνήσεις πολλών δεκαετιών. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω στον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, την αντίδρασή σας για την απαράδεκτη εικόνα στην οδό Μαυροματέων σήμερα. Για μένα είναι η είδηση των ειδήσεων. Που ντροπιάζει τη χώρα, αλλά ντροπιάζει και την παρούσα κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι φανερό πλέον ότι η αστυνομία έχει μια πολιτική εντολή να μην επεμβαίνει σε κάποιες περιοχές. Και καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ το ανέχεται. Οι ΑΝΕΛΠΟΣ το ανέχονται. Που έχουν άλλη ατζέντα και άλλη προέλευση ιδεολογική και πολιτική. Θα μας τα πει ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού σε λίγο. Όπως υπάρχει η έννοια του άβατου αποτυπωμένη πλέον από επίσημα χείλη. Δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, για τα εξάρχεια. Εγώ θα σας έλεγα ότι η έννοια του αβάτου επεκτάθηκε και για άλλες περιοχές της Αττικής. Δηλαδή στο Μενίδης προάλλες λειτουργήσαμε με την έννοια αβάτου στο κομμάτι της παραβατικότητας που σημειώνεται με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Περιοχή που είχαμε και το τραγικό γεγονός της απώλειας του μικρού παιδιού. Εγώ θα σας πω, υπάρχουν. Του φόνου, θα έλεγα. Εγώ θα μιλούσα για ενδεχόμενο δόλο, ξέρετε. Όταν εγώ παίρνω ένα καλάσνικοφ και αρχίζω και ρίχνω τώρα, επειδή έχω γενέθλια, πρέπει να εξετάσουμε τον ενδεχόμενο δόλο, όπως λέμε οι νομικοί. Γιατί όφιλα να λάβω πρόνοια για το ότι είστε πολλοί άνθρωποι εδώ μέσα και μπορεί μια αδέσποτη να σκοτώσει κάποιον από εσάς. Λοιπόν. Πάτε το και έτσι το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο είναι και ο Ασπρόπυργος, είναι και άλλες περιοχές. Σωστό είναι, και άλλες περιοχές. Όπου η παραβατικότητα με οποιονδήποτε μανδύα. Ανολιώσια, Ζεφύρη, με οποιονδήποτε μανδύα, είτε είναι μπροστά το ιδεολογικό
ψευδόγραμμα. Είτε είναι η καθαρή και στεγνή και στιγνή παραβατικότητα του ποινικού δικαίου, του κοινού ποινικού δικαίου, έχει δημιουργήσει άβατα. Η κυβέρνηση όχι μόνο αδυνατή να επιβάλλει την συνταγματική τάξη. Θέλει, ή δεν θέλει. Όχι μόνο αδυνατή, δεν θέλει πλέον. Δεν θέλει. Η αδυναμία αυτή δεν είναι μια αδυναμία τεχνικού χαρακτήρος και που να κάτσουμε. Γιατί η αστυνομία μπορεί έτσι. Να δούμε δηλαδή αν ένα σχέδιο επιχειρησιακό μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται και υλοποιείται. Γιατί αν, αν μείνουμε εκεί, φεύγει ο αρχηγός της αστυνομίας και του οποιοδήποτε επιτελάρχης. Και πάμε σε καλύτερη εφαρμογή. Αλλά δεν είναι υπηρεσιακό. Αλλά δεν είναι υπηρεσιακό. Δεν είναι υπηρεσιακό. Καθαρά πολιτικό. Καθαρά είναι πολιτικό. Είναι τα αριστερά κολλήματα της κυβέρνησης αυτά. Είναι πολιτικό το πρόβλημα. Μάλιστα. Κυρία Δημαδάμα, επί του συγκεκριμένου εικόνα θέλω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βάζετε αυτό το θέμα σαν πρώτη προτεραιότητα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή γίνονται πάρα πολλά άλλα πράγματα, πολλές φορές αρχίζουμε και υποβαθμίζουμε τέτοια θέματα. Είναι ανεπίτρεπτο να μην μπορούμε πλέον να κυκλοφορήσουμε σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγει η πόρτα σε ένα περιπολικό από τους οποιοδήποτε ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω, να βγάζουν τους αστυνομικούς έξω ή να τους χτυπούν και να φεύγουν τρέχοντας. Μιλάμε για έναν υπουργό, κύριο Τόσκα, που δεν μπορώ να αντιληφθώ. Είχαμε το θάνατο ενός παιδιού στο Μενίδη. Είχαμε τα περιστατικά που γίνονται στα Εξάρχεια. Καίγονται αυτοκίνητα, λεωφορεία, τραμ, τα πάντα και δεν υπάρχει μία αντίδραση. Ειλικρινά δηλαδή, είναι αυτό που λέτε. Είναι δυνατόν να μην θέλουν να συμμαζέψουν σε εισαγωγικά, να νοικοκυρέψουν, να δώσουν ένα τόνο ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής και όχι μόνο. Γιατί και στην είναι περιφέρεια, δυνατόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, πραγματικά. Θα φέρει τα όπως το Μενίδη, πραγματικά, απειλούν έτσι οι κάτοικοι ότι θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους γιατί αισθάνονται ανυπεράσπιστοι. Έτσι και κάποιος αστυνομικός πιθανώς. Να το περιπολικό, να το. Να το, αυτό είναι το περιπολικό. Το κάνανε καινούριο. Αυτά δεν μπορεί να πάει στην έκθεση αυτοκινήτων της Γενέβης. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται στην περιφέρεια, γιατί σας λέω υπάρχουν φαινόμενα τέτοια και στην περιφέρεια. Θα πρέπει να μπει ένα όριο. Υπάρχει. Έλεγα λοιπόν ότι κάποιος αστυνομικός μπορεί να χάσει την ψυχραιμία του και να προσπαθήσει, αν αισθανθεί ότι κινδυνεύει η ζωή του, να αμυνθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Καταλαβαίνετε τι τραγωδία θα θρηνήσουμε. Μα εδώ αντιμετωπίζουμε. Τι τραγωδία θα θρηνήσουμε τότε. Αντιμετωπίζουμε. Το απευχόμαστε όλοι ποτέ αυτό. Αντιμετωπίζουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τους αφήνουμε όλους εκτεθειμένους και μετά να φτάνει η κατάσταση στα άκρα και να έχουμε νεκρούς για το όνομα του Θεού. Αντιμετωπίζουμε πλέον μια εκτεταμένη χρήση όπλων από παντού που δεν ξέρουμε τι είναι. Η μία έτσι λέμε είναι ότι είναι κάποιος που κρατούσε και είχε γενέθλια, κάποιος γιατί γιόρτασε κάτι, κάτι γιατί υπήρχε με την παράθεση. Μα είναι δυνατόν να είναι εκτεταμένη χρήση των όπλων και να μην ακολουθούμε το βασικό, αυτό το οποίο λέει το Σύνταγμα για όλα αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο. Νομίζω ότι άρα ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός κυβερνά. Πρέπει να λάβει υπόψη του τι γίνεται και να παρέμβει για αυτά τα ζητήματα. Σαφής, να παρέμβει δυναμικά. Διαφορετικά είναι συνένοχος, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Καρβέλα, επαναλαμβάνω τις ευχές μου καλορίζικο στο κρίσιμο αυτό πόστο, στο οποίο ήταν στο παρελθόν ο κύριος Θήμιος Δρόσος, ο νυν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής των ΑΝΕΛ. Ακριβώς. Προσέξτε όμως, εγώ θυμάμαι τα τρέιλερς και τα σποτάκια, τα οποία είχαν μεγάλη επιτυχία και στην πρώτη εκλογή και στη δεύτερη εκλογή. Αλέξη Ξεκόλα έλεγε το πρώτο. Να απαλλαγεί ο Αλέξης από τα αριστερά κολλήματα της παιδικής και εφηβικής του σιριζαϊκής ηλικίας. Το ένα και το δεύτερο έλεγε ότι επειδή έσπασε το χέρι ο Αλέξης το αριστερό, πρέπει να αρχίσει να μάθει να γράφει με το δεξί. Λοιπόν, δεν μπορείτε να αλλάξετε λίγο ορισμένες συμπεριφορές στην κυβέρνηση ή επιτέλους να ζητήσετε και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να αισθανθεί ο πολίτης της Ελλάδος ότι κάποιος τον προστατεύει. Δέχεστε εσείς που προέρχεστε από την κεντροδεξιά να υπάρχει αυτή η εικόνα για τον Έλληνα πολίτη, ιδιαίτερα για τον οικονομικά αδύνατο, στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο? Χαίρομαι που θυμάστε τα σποτάκια αυτά. Είναι απόδειξη πετυχημένα. Ότι ήταν πολύ πετυχημένα και εξάλλου είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι τα μόνα που περισσότεροι από εμάς θυμόμαστε. Να πω ότι για το θέμα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης τα πράγματα είναι σαφή. Ο νόμος πρέπει να επιβάλλεται. Δεν μπορεί να υπάρχει καθεστώς ανομίας. Δεν μπορεί η κοινωνία μας, αν θέλει να πάει μπροστά, να επιτρέπει σε τέτοια φαινόμενα να κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας. Όλα λοιπόν αυτά τα περιστατικά καταδικάζονται αυστηρά και θα πρέπει να λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα. Καλά, ο κύριος Τόσκας τι κάνει. Επίσης, δεν τον παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Καμένος να του ρίξει τα δόντια λίγο. Θα πρέπει, και δεν το κάνουμε αρκετά συχνά,
να πούμε ότι και οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση σήμερα, ίσως να χειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση, γιατί όπως είπατε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια μεγαλύτερη τραγωδία. Μα τι τραγωδία μπορούμε να έχουμε, δηλαδή, αν προχωρούσαν... τέτοια ανευθυνότητα από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Πολλές φορές ξεχνούμε τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας, αλλά τελικά αυτή είναι στην πρώτη γραμμή. Πρέπει όμως να είμαστε και ειλικρινείς. Το φαινόμενο της εγκληματικότητας δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Το βλέπουμε στις περισσότερες ευρωπαϊκές και αμερικανικές μεγάλου πόλεις, όπου έχουν δημιουργηθεί ολόκληρα γκέτο, και τολμώ να πω ότι η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, με τα αρνητικά αυτά που λέτε και έχετε δίκιο, είναι πολύ πολύ μικρότερη από τις συνθήκες που επικρατούν. Έχω αντίθετη άποψη. Αλλού. Τα γκέτο, ας πούμε, στο Παρίσι που έχω ζήσει πολλά χρόνια, βρίσκονται χιλιόμετρα εκτός του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας. Αυτό είναι χωροταξικό. Υπάρχουν όμως. Έχουμε μεταφέρει τα γκέτο της ανομίας και της παραβατικότητας στην καρδιά της πρωτεύουσας. Στην καρδιά. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι ένα χωροταξικό θέμα. Όμως η εγκληματικότητα υπάρχει και είναι πολύ πιο επικίνδυνη η κατάσταση. Και το ξέρετε και θα τα ακούτε και από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, κυκλοφορούν, συγγνώμη να ολοκληρώσω, έρχονται στην Ελλάδα και έχουν μια αίσθηση ασφάλειας η οποία πολλές φορές είναι και μεγαλύτερη από τις χώρες μας. Από εκεί και ύστερα όμως θα πρέπει το ζήτημα να συζητηθεί και να αντιμετωπιστεί ευρύτερα. Είναι ένα από τα θέματα που θα μπορούσε να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση. Μην ξεχνάτε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι καινούρια. Τα προβλήματα με τα πανεπιστήμια έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία. Από τη δεκαετία του 70 και του 80, θυμάστε, με πόσες ταραχές, με πόσες φασαρίες. Υπάρχει μια ύφεση σε αυτά τα φαινόμενα τα μαζικά. Βεβαίως, θυμάστε τις πορείες και τις καταστροφές που γινόντουσαν στη δεκαετία του 70 και του 80. Μα οι πορείες είναι, διαδηλώνει ο δημοκρατικός λαός. Παρότι, αριστερός, κεντρός, παρότι υπάρχει, εδώ μιλάμε για ταραχοποιητικά στοιχεία, παρότι υπάρχει εγκληματικότητα και παρότι ο κίνδυνος να αυξηθεί η εγκληματικότητα είναι πολύ μεγάλος λόγω του ότι υπάρχει και οικονομική κρίση, εντούτοις τολμούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σε έναν έλεγχο και δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στους δείκτες, επιδείνωση της μεγάλης εγκληματικότητας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι μεγάλο. Δεν δικαιολογείται κανείς να μιλάει για μνημόνια όταν έχουμε απέναντί μας το κοινό έγκλημα και την κοινή παραβατικότητα που, όπως είπαμε πριν, πλήττει πριν απ' όλα τον οικονομικά και κοινωνικά αδύνατο πολίτη. Γιατί ο πλούσιος έχει βρει τον τρόπο να προστατεύει τον εαυτό του και τα μέλη της δικής του οικογένειας. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος μετά τις διαφημίσεις για να δούμε και πολλές ακόμη εξελίξεις, μεταξύ των οποίων και αυτή που αφορά την υπόθεση Καμένου, συνομιλιών, το θέμα που δημιουργείται με τον Γιαννουσάκη και ούτω καθεξής. Όλα αυτά σε λίγο, παρακαλώ.